Πάμε στην αίθουσα σύνταξης για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Η Σόνια Φίλη θα μας πει: παρετήθηκε η επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Σόνια σχετίζεται προφανώς με την απόπειρα δολοφονίας κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν μόλις ανακοίνωσε ότι έγινε δεκτή η παρέτησή της και σύντομα αναμένεται να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη της. Η διευθύντρια των Αμερικανών Μυστικών Υπηρεσιών, Κίμπερλι Τσίτλ, παρετήθηκε μόλις μία μέρα μετά την εμφάνιση φιάσκο ενώπιον της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου είχε εξοργήσει ρεπουμπλικανούς και δημοκρατικούς με τις ανεπαρκείς απαντήσεις της. Παρετήθηκε λοιπόν εν μέσω έντονη κριτικής για τους χειρισμούς στην ασφάλεια του Ντόναλντ Τραμπ την ημέρα αυτή που δέχθηκε την απόπειρα δολοφονίας κατά της ζωής του. Πρέπει να πούμε ότι υπήρξε διακομματική απόφαση για να γίνει έρευνα για το περιστατικό αυτό. Υπήρξε επιστολή της κυρίας Τσίτλ προς τις μυστικές υπηρεσίες, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Όπως δήλωσα στην ακρόαση χθες, όλοι σας αξίζετε εμπιστοσύνης, αξίζετε την υποστήριξη του έθνους στην εκτέλεση της κρίσιμης αποστολής μας, έγραψε στο τμήμα του. Στο τμήμα της στις μυστικές υπηρεσίες, ενώ αμέσως υπήρξε και αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε στο Truth Social: η κυβέρνηση Biden-Harris δεν με προστάτευσαν επαρκώς και έτσι δέχθηκα μία σφαίρα για τη δημοκρατία. Ήταν μεγάλη μου τιμή. Μια αναμενόμενη παρέτηση λοιπόν. Σόνια Φίλη, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ.